Το σχέδιο νόμου που συζητείτε σήμερα δεν είναι μια νέα φιλολαϊκή τομή στην εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν αποτυπώνει ένα προωθητικό συμβιβασμό που μπορεί να αντιμετωπίσει τα τεράστια προβλήματα που έχει δημιουργήσει στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο ο καπιταλιστικός δρόμος ανάπτυξης. Τι ακριβώς φέρνει η κυβέρνηση για έγκριση? Ουσιαστικά μια απόφαση για ένα κοινό δανεισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ύψους μερικών εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο κοινός δανεισμός στον οποίο προχωράει τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση και το μεγάλο πακέτο κρατικής στήριξης που έρχεται δεν αλλάζει όμως την πραγματικότητα. Γενικότερα η πολιτική τύπου Keynes δεν αλλάζει το γεγονός ότι το σύστημά σας, προκειμένου να εξασφαλίσει την κερδοφορία για τους λίγους, δεν έχει άλλο δρόμο από την κλιμάκωση την ίδια ώρα της επίθεσης στο λαό. Η πολιτική που έχει στόχο να αυξάνει το βαθμό εκμετάλλευσης της εργατικής τάξης θα συνεχιστεί για να διασφαλιστεί το κέρδος των νέων επενδύσεων και των ομίλων γενικότερα. Γι' αυτό άλλωστε τα μέτρα που φέρατε, αρπάζοντας και την ευκαιρία της πανδημίας, ήρθαν για να μείνουν. Με πιο χαρακτηριστικό ίσως παράδειγμα την τηλεργασία, που διαλύει τους εργαζόμενους. Δεν τους αφήνει πια καθόλου ελεύθερο χρόνο, τους κάνει όμως παραγωγικότερους για το κεφάλαιο. Τα όποια ελάχιστα μέτρα έχετε πάρει για τους εργαζόμενους είναι προσωρινά μέτρα συγκράτησης της πτώσης του λαϊκού εισοδήματος, περισσότερο για να καθυστερήσετε την κοινωνική αναταραχή. Αλλά η δυνατότητά σας για μέτρα τέτοιου τύπου εξαντλείται πλέον στο έδαφος όλου αυτού του οξυμένου ανταγωνισμού. Το προβλεπόμενο πακέτο του 2021 είναι ήδη αισθητά μικρότερο από το αντίστοιχο του 2020. Ξέρετε πολύ καλά πως ακόμα και αυτή η επιδοματική πολιτική του προηγούμενου χρόνου δεν απάντησε ουσιαστικά στην ανεργία εκατοντάδων χιλιάδων εργαζομένων, με τους λογαριασμούς να τρέχουν, με τα μαγαζιά που δεν έχουν κάνει ίσπραξη, με τους φόρους και τις εισφορές να διωγγώνονται. Απλά πετάξατε τον μπαλάκι λίγο παραπέρα. Και έρχεται η ώρα της λυπητερής για τους εργαζόμενους, όταν θα σταματήσουν τα μέτρα των αναστολών και των προσωρινών ενισχύσεων. Δεν μπορείτε να κρύψετε, όσο κι αν προσπαθείτε, ότι σε αυτό το σύστημα, παρότι το εκθιάζετε, δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα. Ο κρατικός δανεισμός, είτε κατά μόνας, είτε από κοινού με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και η άλλη λύση που προτείνουν οι οικονομολόγοι, δηλαδή της εκτύπωσης περισσότερου χρήματος, φορτώνεται ξανά, έτσι κι αλλιώς, στις πλάτες του λαού που θα κληθεί να τον αποπληρώσει την επόμενη μέρα. Στη χώρα μας το κρατικό χρέος έχει ήδη εκτοξευθεί πάνω από 200% του ΑΕΠ. Ποιος θα τον πληρώσει αυτό? Ρητορικό το ερώτημα, είναι γνωστή η απάντηση. Η κρατική φορολογία πέφτει στις πλάτες των εργαζομένων και τα σημερινά χρέη που συσσωρεύονται θέλετε να τα φορτώσετε στο λαό την επόμενη μέρα. Άλλωστε, ήδη προβλέπονται από εσάς νέα τέλη υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βαραίνουν τους εργαζόμενους για δεκαετίες στο μέλλον. Δεν μπορείτε να κρύψετε πως το επεκτατικό σχέδιο, το επεκτατικό πακέτο και το Ταμείο Ανάκαμψης έχουν σαν στόχους νέους κλάδους κερδοφορίας για το μεγάλο κεφάλαιο. Προσπαθείτε βέβαια να εμφανίσετε με ένα πιο ρωμαϊκό τρόπο, να το πω έτσι, την πικρή αλήθεια για το λαό μας. Λέτε, δεν θα σπαταλήσουμε το πακέτο, αλλά τι εννοείτε με αυτό? Απλά λέτε στους εργαζόμενους ότι το πακέτο δεν είναι για αυτούς, για τις ανάγκες τους, ότι το πακέτο είναι για να χρηματοδοτήσετε τις περιβόητες πράσινες επενδύσεις, την ψηφιακή μετάβαση, για να γίνει παραγωγική ανασυγκρότηση της οικονομίας. Και δεν το λέτε τυχαία. Αυτή είναι η ουσία της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το θέμα η πράσινη ψηφιακή μετάβαση. Αυτό χρειάζεται για να προχωρήσει το σύστημα την επόμενη μέρα. Οι αλλαγές στον ιδρυτικό νόμο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, που επίσης φέρνεται στο σχέδιο νόμου, αποδεικνύουν και του λόγου το αληθές. Οι φόβοι σας για τα κόκκινα δάνεια των τραπεζών
και οι ανάγκες να τις θωρακίσετε κεφαλαιακά φωτίζουν πως ούτε εσείς οι ίδιοι πιστεύετε ότι τα λαϊκά στρώματα θα βγουν από το τέλμα της κρίσης. Οι νέες αλλαγές είναι ένας ακόμα κρίκος στην αλυσίδα των κρατικών χρηματοδοτήσεων των τραπεζών για να διευκολυνθεί η καπιταλιστική ανάπτυξη. Τι θα εισπράξουν οι εργαζόμενοι? Νέες, ακόμα μεγαλύτερες απώλειες από τις νέες τοποθετήσεις στο μετοχικό κεφάλαιο του Ταμείου. Ο κοινός δανεισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ουσία της σημερινής συζήτησης, δεν θα αλλάξει την κατάσταση των εργαζομένων. Δεν θα απαλλάξει τον καπιταλισμό από την εκδήλωση των κρίσεων που τον ταλανίζουν συνέχεια τα τελευταία χρόνια. Και σίγουρα δεν πρόκειται για μια έμπρακτη απόδειξη της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρά τον προσωρινό συμβιβασμό μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα συμφέροντα των αστικών τάξεων στο εσωτερικό της Ένωσης αποκλίνουν και ο ανταγωνισμός οξύνεται παραπέρα. Αυτός ο προσωρινός συμβιβασμός αποτελεί μια προσπάθεια ενίσχυσης της συνοχής της, η οποία δοκιμάζεται από την ανισόμετρη εκδήλωση της κρίσης και των συνεπειών της βέβαια μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε κάθε περίπτωση, όταν ο λαός μας ακούει βήματα εμβάθυνσης της ενοποίησης, θα πρέπει πολλαπλά να φυλάγεται. Γιατί αυτό σημαίνει πως θα δυναμώσουν οι μηχανισμοί εφαρμογής των αποφάσεων σε βάρος του. Θα δυναμώσουν οι μηχανισμοί εποπτείας, που μπορεί τώρα να μην λέγονται τρόικες, θεσμοί, αλλά θα είναι εδώ, πανταχού παρόντες και παρούσες, πάνω, κατά πάνω στον ελληνικό λαό, για να ελέγχεται καλύτερα το ξεζούμισμά του. Η στάση κάθε κόμματος απέναντι στο Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι συνεπώς ένα επιμέρους, ένα δευτερεύον ζήτημα. Είναι κεντρικό πολιτικό ζήτημα, γιατί μιλάμε για μια νέα σιδερένια αλυσίδα που οι λαοί της Ευρώπης θα τη σέρνουν για πολλά χρόνια. Και εδώ τα πράγματα είναι πολύ συγκεκριμένα. Όλοι σας, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ, έχετε χαιρετήσει τη συγκρότηση του Ταμείου Ανάκαμψης, όπως το ίδιο έκαναν και άλλες κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσο οι λεγόμενες νεοφιλελεύθερες, όσο και οι σοσιαλδημοκρατικές. Κρύβοντας τους δυσβάσταχτους όρους για τους εργαζόμενους, για τους λαούς, που θα συνοδεύουν και κάθε εκταμείευση του Ταμείου, η οποία θα κατευθύνεται για την ανάκαμψη της καπιταλιστικής κερδοφορίας. Δεν μας κάνει εντύπωση φυσικά αυτή σας η στάση. Όπως μαζί ψηφίσατε το τρίτο μνημόνιο και εφαρμόσατε τα άλλα δύο, την ίδια στάση κρατάτε και σε αυτό το νέο υπερμνημόνιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τα μνημόνια σας, αυτά τα χρήσιμα εργαλεία με τα οποία όλοι σας φορτώσατε την οικονομική κρίση στις πλάτες του λαού, το ίδιο επιδιώκετε και με αυτό το νέο σούπερ μνημόνιο. Ξέρετε όμως ότι ούτε και αυτό θα γίνει τελικά αποδεκτό από το λαό. Όπως επίσης ξέρετε πως κανένας λαός δεν μπορεί για μια ζωή να σέρνει μια σιδερένια λυσίδα. Γι' αυτό παίρνετε τα μέτρα σας. Γι' αυτό στρέφετε όλο και περισσότερο και πιο βάρβαρα στρέφεστε ενάντια στους αγώνες του λαού. Γι' αυτό εξοπλίζετε το οπλοστάσιο της καταστολής του αυταρχισμού. Λογαριάζεται όμως χωρίς τον ξενοδόχο. Αυτό απέδειξε η μεγαλειώδη συγκέντρωση σωματείων, συλλόγων, εργαζομένων, άλλων μαζικών φορέων, αλλά και χιλιάδων κατοίκων στη Νέα Σμύρνη ενάντια στην απροκάλυπτη αστυνομική βία. Και ακριβώς επειδή αυτή η συγκέντρωση ήταν μεγαλειώδης, στήθηκαν τα γνωστά επεισόδια με ύποπτους μηχανισμούς του κράτους και του παρακράτους και τη συνδρομή κάποιων προβοκατόρικων στοιχείων. Στη Νέα Σμύρνη εκφράστηκε η οργή και η αγανάκτηση απέναντι στην απρόκλητη αστυνομική βία. Η οργή και αγανάκτηση ενός λαού που πασχίζει να βγει όρθιος από την πανδημία, γνωρίζοντας πως τον έχετε αφήσει στη μοίρα του. Ενός λαού που ξέρει πως και η πανδημία να τελειώσει, εκείνος ήδη ανεβαίνει το Γολγοθά της ανεργίας, της φτώχειας και θα πληρώσει όλα τα σπασμένα της οικονομικής κρίσης. Σας το λέμε και θέλουμε να τα ακούσετε καλά.
δεν θα καταφέρετε να κλείσετε το στόμα του ελληνικού λαού. Η απρόκλητη αστυνομική βία σε βάρος κατοίκων, σε βάρος οικογενειών την περασμένη Κυριακή στην πλατεία της Νέας Μύρνης δεν ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό. Την ίδια μέρα, τις ίδιες ώρες, τα ίδια γίνονταν και σε άλλες συνοικίες, ενάντια σε ανύποπτους πολίτες, όπως το Χαλάνδρι και αλλού, που σημαίνει ότι ήταν κυβερνητική κατεύθυνση η στάση αυτή των αστυνομικών δυνάμεων για την πρόκληση επεισοδίων και όχι πρωτοβουλία μόνο μερικών φασιστοειδών και χρυσαυγητών που βρίσκονται δυστυχώς και μέσα στην αστυνομία. Εσείς οι ίδιοι τα λέτε. Ακόμα όμως κι αν ήταν έτσι, γιατί δεν τους ξυλώνετε? Τι τους κρατάτε? Ούτε οι επιθέσεις αστυνομικών σε διαδηλωτές, κατοίκους της Νέας Μύρνης, που ακολούθησαν μετά τη συγκέντρωση και τα στημένα επεισόδια ήταν μεμονωμένα περιστατικά. Πού τα λέτε αυτά? Οι ξυλοδαρμοί, οι επιθέσεις αστυνομικών δυνάμεων σε κατοίκους, σε νέους ανθρώπους, ακόμα και σε γυναίκες, μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, πολλές ώρες δηλαδή μετά τα επεισόδια, στα στενά της Νέας Μύρνης και των γύρω συνοικιών και δήμων του νότιου τομέα, τι ήταν? Μεμονωμένα περιστατικά? Η αστυνομική βία και κρατική τρομοκρατία δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό. Μάλλον θα πρέπει να ψαχτείτε λίγο περισσότερο. Λέμε, μήπως θα πρέπει να ψάξετε λίγο περισσότερο όλους αυτούς που χωρίς αστυνομική στολή, όντας στα σώματα ασφαλείας όμως, τους δίνεται το καθήκον να διεισδύσουν υποτίθεται μέσα σε οργανώσεις, μέσα σε ομάδες χουλιγκάνων, των γηπέδων, αλλού. Είναι αλήθεια ή όχι ότι και στις διαδηλώσεις κουβαλάνε πάνω τους αυτή τη Μολότοφ και φυσικά τις χρησιμοποιούν ενάντια σε διαδηλωτές για να ξεκινήσει το χτύπημα και η διάλυση των συγκεντρώσεων? Αλλιώς δεν θα συζητούσαμε κάθε τρεις και λίγο για την ένταση της καταστολής. Μεμονωμένο περιστατικό ήταν η απαγόρευση διαδηλώσεων στο Πολυτεχνείο και η καταστολή της διαδήλωσης του ΚΚΕ? Η απαγόρευση των εκδηλώσεων μνήμης για τον Αλέξη Γρηγορόπουλο? Η εισβολή των ΜΑΤ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης την προηγούμενη εβδομάδα? Γιατί η σημερινή εκένωση εδώ που τα λέμε έγινε αφού είχαν πάρει χτες απόφαση, όπως όλοι πλέον γνωρίζουμε, οι συγκεκριμένοι καταληψίες να τελειώσουν σήμερα το μεσημέρι την κατάληψή τους. Και έχετε κλείσει όλη την Εγνατία, όλη τη Θεσσαλονίκη μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε? Ή είναι μεμονωμένο γεγονός η προληπτική διάλυση άλλων συγκεντρώσεων? Όλα αυτά που ζήσαμε εν μέσω πανδημίας είναι εικόνες και από το παρελθόν, αλλά κυρίως από το μέλλον. Είναι πρόβες για αυτά που έρχονται. Τα σενάρια για αυτές τις πρόβες τα έχετε γράψει εσείς, κύριε της Νέας Δημοκρατίας, με τους νόμους που ψηφίσατε, πατώντας βέβαια πάνω στο νομοθετικό οπλοστάσιο που διατήρησε, επέκτηνε και σας κληρονόμησε και ο ΣΥΡΙΖΑ και πριν από αυτόν το ΠΑΣΟΚ, που τώρα παριστάνει και παριστάνουν τους σκληρούς πολεμιούς σας, για να στείνετε έτσι το δικοματικό παιχνίδι, παίζοντας πάνω στις πλάτες του λαού. Και οι πρόβες έγιναν και με τον νόμο για τον περιορισμό των διαδηλώσεων, και με τον νόμο για την πανεπιστημιακή αστυνομία, και με τον νόμο και μάλιστα σε δύο δόσεις, η μια ήταν της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, για τον περιορισμό του απεργιακού δικαιώματος. Και η συγγραφή συνεχίζεται με τον παραπέρα περιορισμό συνδικαλιστικών λαϊκών δικαιωμάτων. Κυρίες και κύριοι, όλα αυτά αποδεικνύουν ότι η κλιμάκωση της καταστολής δεν είναι απλά μια αιμονή της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, όπως επιμένει να προβάλλει ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΙΝΑΛ, άλλα κόμματα. Είναι συνειδητή επιλογή, πιστεύουμε, σήμα κατά τεθέν κάθε αντιλαϊκής αστικής κυβέρνησης. Η ένταση της καταστολής και του αυταρχισμού είναι επιλογή όλων των κυβερνήσεων στα κράτη-μέλη της Ένωσης, όπου επίσης έχουν πανδημία, όπου επίσης έχουν καταρρεύσει δημόσια συστήματα υγείας, επίσης δεν έχουν πάρθει μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς, στα σχολεία, στις σχολές, στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Θέλετε να σας τα θυμίσουμε? Ότι μέσα στην πανδημία στη Γαλλία, του φίλου σας, του Μακρόν, ψηφίστηκε εν μέσω μεγάλων λαϊκών αντιδράσεων
ο νόμος για την καθολική ασφάλεια, μέτρο έντασης της καταστολής και της λογοκρισίας. Ότι στην Ισπανία τη σοσιαλδημοκρατικής δήθεν προοδευτικής κυβέρνησης των φίλων του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΙΝΑΛ απαγορεύτηκαν πριν λίγες μέρες ακόμα και οι διαδηλώσεις για την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας. Ότι στην Ιταλία είχαμε απαγόρευση των απεργιών στον Βορρά, απεργίες που είχαν έτοιμα να κλείσουν όποιες βιομηχανίες είχαν γίνει εστίες υπερμετάδοσης του κορονοϊού. Ότι σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε συνεχή παράταση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης για να περνάνε οικονομικά και άλλα κατασταλτικά μέτρα σε καθεστώς ευρύτερων περιορισμών. Τι είναι όλα αυτά, αιμονή ή επιλογή που απορρέει και από την στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων μεγάλων οικονομικών και άλλων συμφερόντων. Τι είναι αυτά, μεμονωμένα περιστατικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση της δίθεν ευημερίας των λαών ή συστατικό στοιχείο της πολιτικής διαχείρισης της νέας οικονομικής κρίσης σε βάρος των λαών. Η ένταση της καταστολής και του αυταρχισμού δεν έχει μόνο την υπογραφή της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, η οποία μπορεί να κοκορεύεται ότι είναι ο γνήσιος εκφραστής του δόγματος νόμος και τάξη. Έχει και την υπογραφή της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος δεν μπορεί να εμφανίζεται ως αθώα περιστερά. Εσείς, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, δεν ήσασταν που όχι μόνο δεν καταργήσατε τα ΜΑΤ όπως είχατε εξαγγείλει, αλλά βγάλατε στους δρόμους και τις σαύρες, πατέντα που ακολουθεί πιστά από σας η Νέα Δημοκρατία. Εσείς δεν ήσασταν που όχι μόνο δεν καταργήσατε τον τρομονόμο, όπως λέγατε προεκλογικά, αλλά αντίθετα τον εμπλουτίσατε, τον ενισχύσατε με νέες διατάξεις, με τα περί τρομοκρατίας μέσω διαδικτύου. Θέλετε να σας θυμίσουμε την υπόθεση της Συριάνας, που κάνατε την πάπια στην τροπολογία που κατέθεσε τότε το ΚΚΕ για την αλλαγή του σχετικού άρθρου του ποινικού κώδικα πολιτικής δικονομίας αναφορικά με τη δικαστική αξιοποίηση του DNA. Να σας θυμίσουμε τη μετατροπή σε ιδιώνυμο λαϊκών διαμαρτυριών ενάντια σε πληστηριασμούς ότι είναι δικό σας νομοθέτημα. Το νέο ποινικό κώδικα που αυξάνει τις ποινές για αδικήματα που μπορεί να αξιοποιηθούν κατά του λαϊκού κινήματος. Όπως βλέπετε, όπως βλέπει ο ελληνικός λαός, έχετε και εσείς λερωμένη τη φωλιά σας. Η Νέα Δημοκρατία κληρονόμησε από το ΣΥΡΙΖΑ ένα ήδη ασφικτικό νομοθετικό πλαίσιο για τα λαϊκά δικαιώματα, για τις εργατικές λαϊκές ελευθερίες. Και τώρα νόμο το νόμο αναβαθμίζει προς το χειρότερο αυτό το νομοθετικό πλαίσιο. Γι' αυτό η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επιλέγει ως βολικό αντίπαλο τον ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, προσωπικά ο κύριος Μητσοτάκης επιλέγει να απαντήσει αύριο από αυτό εδώ το βήμα στον κύριο Τσίπρα για την αστυνομική βία σε βάρος πολιτών στη Νέα Σμύρνη. Το καταλαβαίνουμε τον κύριο Μητσοτάκη. Επιλέγει τον εύκολο, το βολικό αντίπαλο. Γιατί τι λέτε και οι δύο μαζί πολλές φορές ακόμα και με τα ίδια λόγια. Ομοψυχία, κοινωνική ειρήνη, όχι στο διχασμό, ομαλότητα και πολλά άλλα που αποτελούν βέβαια και συνθήματα του νόμου και της τάξης, εντός εισαγωγικών. Όχι, δεν μπορεί να υπάρχει ομοψυχία με το άδικο, λέμε εμείς. Γιατί τελικά στην άδικη, σε αυτή την εκμεταλλευτική κοινωνία, όλα αυτά δεν είναι τίποτε άλλο από την υποταγή των πολλών, των αδικημένων, των καταπιεσμένων. Δεν είναι τίποτε άλλο από την άρνηση του αγώνα, της ταξικής πάλης, η οποία θέλετε δεν θέλετε θα υπάρχει και θα δυναμώνει. Γιατί όταν ο ΣΥΡΙΖΑ χρεώνει την κλιμάκωση της καταστολής στις δεξιές και ακροδεξιές καταβολές της Νέας Δημοκρατίας, αφήνει στο απειρόβλητο την ουσία, δηλαδή την ταξική, αντιλαϊκή, κυβερνητική πολιτική που και ο ίδιος εφάρμοσε και η οποία πάντα επιβάλλεται με αυταρχισμό, με καταστολή. Σας βολεύει και τους δύο η μεταξύ σας αντιπαράθεση. Τα κοκοράκια, βλέπετε, πάντα παράγουν θέαμα για το κοινό. Δεν πάβουν όμως να είναι κοκοράκια. Τα βλέπουμε καθημερινά.
ο ΣΥΡΙΖΑ να σας κατηγορεί για τις ακροδεξιές αιμονές σας και εσείς να προσπαθείτε να παρουσιάσετε το ΣΥΡΙΖΑ σόν και καλά ως τον οργανωτή όλων αυτών των κινητοποιήσεων. Έλεος πια. Κυρίες και κύριοι, πριν λίγες μέρες στήσατε μια ολόκληρη συζήτηση στη Βουλή για να ανοίξουν τα στόματα για τις σεξουαλικές κακοποίησεις, τα οποία και βεβαίως πρέπει να ανοίξουν. Αλλά όταν ανοίγουν τα στόματα για να καταγγείλουν την καταστολή, τον αυταρχισμό, για να καταγγείλουν την πολιτική σας, κάνετε ό,τι μπορείτε για να τα κλείσετε. Εμείς μιλάμε καθαρά. Σας το λέμε και βάλτε το, αν θέλετε, καλά στο μυαλό σας. Αυτό το άρρωστο, αυτό το επικίνδυνο κλίμα φόβου που καλλιεργείται δεν θα περάσει. Όσο και αν με τις καθημερινές επιχειρήσεις, ακόμα και στρατιωτικού χαρακτήρα ομάδων της αστυνομίας σε γειτονιές, προσπαθείτε να εμπεδώσετε στο λαό το αίσθημα ότι αυτός μόνο φταίει για την εξάπλωση της πανδημίας. Και επειδή φταίει, του λέτε, θα πρέπει να υποστεί από πάνω και την αστυνομοκρατία. Λες και όσοι βγαίνουν για ένα περίπατο είναι αυτοί που, παραδείγματος χάρη, έπρεπε να θωρακίσουν το δημόσιο σύστημα υγείας και δεν το έκαναν. Λες και είναι δική τους δουλειά να βρουν ιατρικές κλίνες, μεθ, γιατρούς, νοσηλευτές, εμβόλια επαρκή, εμβολιαστικά κέντρα περισσότερα, φάρμακα περισσότερα. Όσο και αν προσπαθείτε να ρίξετε την ευθύνη για την εκτόξευση των κρουσμάτων στον ίδιο το λαό και στους αγώνες του, της κινητοποίησης του, η ευθύνη είναι ακέραια δική σας και είναι εγκληματική αυτή η ευθύνη. Αντί να επιτάξετε τα μεγάλα ιδιωτικά νοσοκομεία στην Αττική, να τα εντάξετε στην εφημερίδα για COVID και μη COVID περιστατικά, αντί να τρέξετε τον εμβολιασμό με πρόσβαση σε όλα τα διαθέσιμα εμβόλια, αντί να επιβάλλετε μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς, στα μέσα μεταφοράς, αντί να ανοίξετε με μέτρα προστασίας στα σχολεία, τα πανεπιστήμια, που εδώ και ένα χρόνο τους έχετε βάλει λουκέτο, αντί άμεσα να στηρίξετε τους σεισμοπαθείς στα χωριά της Θεσσαλίας, αντί να στηρίξετε τους ανέργους, τους εργαζόμενους σε αναστολή, τους εργαζόμενους που δουλεύουν ατελείωτες ώρες με μειωμένους μισθούς, αντί να στηρίξετε ουσιαστικά τους μικρούς επαγγελματίες και εμπόρους με διαγραφή χρεών από την εφορία και τις τράπεζες, με επιδότηση των ατομικών ασφαλιστικών εισφορών, με έκτακτο μηνιαίο επίδομα στους επαγγελματίες, αλλά και μέτρα πιο μακροπρόθεσμης ανακούφισης, όπως η επαναφορά του αφορολόγητου ορίου και η κατάργηση του τέλους επιδεύματος. Τι κάνετε? Ανακυκλώνετε ήδη γνωστά μέτρα, μαζί με 2-3 ίδια σκοπής νέα, αλλά αποδεδειγμένα πλέον εντελώς ανεπαρκή μέτρα. Και όλα αυτά για να χρυσώσετε το χάπι για τις εγκληματικές ευθύνες σας και να κάμψετε τις αντιδράσεις, τη δυσαρέσκεια των μικρών επιχειρηματιών, των επαγγελματιών που μεγαλώνει. Εσείς κάνετε επίδειξη κρατικής πυγμής. Δεν είναι θέμα ικανότητας και σταθερότητας αυτό. Είναι μόνο δείγμα καθαρής δικής σας επιλογής και ευθύνης. Και γι' αυτό βεβαίως είμαστε σίγουροι ότι πολιτικά θα λογοδετήσετε. Και οι δύο, και η κυβέρνηση και η αξιωματική αντιπολίτευση. Σας ευχαριστώ.